Κύριε Πομάσκη, καλή σας ημέρα από την Αθήνα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Το είπε και το έκανε και μάλιστα διαβάζω σχόλια στα social και με σαγιονάρες θα μπορούσε. Τι λέτε? Εντάξει, εξυπόλυτος τεπίδωσε και καλά. Πώς, δεν σας άκουσα? Και εξυπόλυτος τεπίδωσε καλά. Και εξυπόλυτος, έτσι. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τα παπούτσια. Τον πείσμωσε αυτό το πράγμα? Τον θύμωσε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι παρόμοια παπούτσια με κάποια άλλα μοντέλα. Τώρα είναι επίσημα παπούτσια. Τα φόρεσε, έκανε τον αγώνα του. Γιατί κάθε πόντι χρειάζεται την αίσθηση, την επαφή με το έδαφο. Και αυτά τα παπούτσια ήταν λίγο πιο βουλικά από τα άλλα. Δεν τίποτα παραπάνω, ούτε ότι δίνουνε κάτι, είτε πετάς με αυτά. Απλώς δεν έχουν την πιστοποίηση, έχουν χαρακτηριστεί, γιατί είναι από το Black Panthers 2, από το έργο δηλαδή. Και έτσι δεν έχει πάρει πιστοποίηση αυτό το μοντέλο και ακυρώθηκε η επίδοση. Δεν πειράζει, απλώς με χαλαρό χέρι το πήραμε και πάμε στο επόμενο. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν θύμωσε, δεν πείσμωσε? Κοιτάξτε, εννοείται, αλλά τι. Ο Μίλτο έχει αυτό το χαρακτηριστικό γιατί το φέρνει σε θετική πλευρά, δεν το φέρνει σε αρνητική πλευρά, γιατί μπορεί κάποιο αθλητής να αποσυντονιστεί τελείως. Μπορεί να παραιτήσει την προσπάθειά του. Μπορεί. Για ποιο λόγο? Δεν είναι κάτι σημαντικό. Και θα περάσουν 20 μέρες και θα πάρει πιστοποίηση κάποιο καινούριο μοντέλο και τα περιμένουμε κιόλα, που είναι ακόμα πιο βελτιωμένα. Η επιστήμη εξελίσσεται σε όλα τα κλάδους της κοινωνίας, έτσι και στο αθλητικά παπούτσια. Και όντως είπε ότι μπορώ να πηδήξω 40 όποτε θέλω, το είπε αυτό? Το είπε και το εννοεί. και το ξέρει. Δηλαδή, άμα πηδάς 8:30, 8:48, είναι το ίδιο, δεν είναι κάτι. Και άμα πατάς και 10 πόντους όπως πάτησε χτες, είναι 51. Δεν τα λέει τίποτα αυτό. Είναι αγώνας, είναι προσπάθεια και νομίζω κάνει με το καλύτερο τρόπο το κάνει ο Μίλτο Τεντόγλου. Τώρα, στον ίδιο αγώνα έκανε τις 4 καλύτερες φετινές επιδόσεις στον κόσμο. Αυτό λέει πολλά. Δεν λέει πολλά, λέει πάρα πολλά. Μπράβο, έτσι το ερμηνεύω και εγώ. Και λέει πολλά και για τη συνέχεια. Έτσι δεν είναι? Εννοείται, δεν το παρατάει, δεν είναι. Για τα επόμενα βήματα που θα κάνει ο Μίλτος. Εγώ είμαι σίγουρος ο Μίλτος θα συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει. Είναι ένας αθλητής στίβου, πηδάει άλμες μήκους και θα συνεχίζει να το κάνει με το καλύτερο τρόπο. Η επόμενη στόχη, να είναι υγιής μόνο. Να είναι γερός και δυνατός, όπως πάντα. Γιατί η πίεση είναι μεγάλη, τα ταξίδια είναι πολλά. Οι προπονήσεις είναι βαρίες. Ναι. Είναι οργανισμός. Ναι, αλλά είναι δυνατό παιδί ο Μίλτος Τεντόγλου. Ψυχικά είναι πολύ δυνατός. Το λέτε αυτό γιατί σωματικά έχει κουραστεί λίγο μάλλον? Όχι, δεν έχει κουραστεί. Απλώς όλα τα σώματα δεν είναι για να τους βαράς όλη μέρα. Είναι λεπτοπίλεκτος. Αλλά την συγκεκριμένη προπόνηση που κάνει είναι αποτελεσματική. Και αυτός έχει την ικανότητα να βγάζει το 100% της ικανότητας του. Ναι. Γιατί πολλά παιδιά λειτουργούν με 30, με 50, με 80. Αυτός όποτε χρειαστεί μπορεί να βάλει 110. Τώρα, και αν είναι τέλειο τεχνικά το άλμα του. Το επόμενο, αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όντως. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι, κύριε Πομάσκη? Να κερδίζουμε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτοί οι αγώνες είναι στατμή για προετοιμασία. Ναι, μεν έχει κάποια κέρδη από αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια συνέχεια που εξελίσσεται το φορμάρισμα του αθλητή αγωνιστικά. Σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση, θα κάνετε κάποια έφεση? Πώς ακριβώς θα το χειριστείτε? Όχι, το ζήτημα? Δεν είναι δική μας δουλειά. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτά είναι δουλειά της εταιρείας και εγώ νομίζω η εταιρεία μας θα κάνει το καλύτερο για να περάσουν και να πιστοποιηθούν αυτά τα παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια θεωρούνται αντικανονικά, με ή χωρίς εισαγωγικά? Ναι. Θεωρούνται αντικανονικά. Για κάποιο λόγο δεν έχουν πάρει πιστοποίηση. Το εγνώριζε ακόμα, αυτό ο Μίλτος? Εσείς το γνωρίζατε αυτό?
Άμα το γνωρίζαμε αυτό, δεν το γνωρίζατε. Δεν τα φόρουσε. Δεν το γνωρίζατε. Και μου λέτε ότι αυτό το πράγμα δεν τον θύμωσε, αλλά του δημιούργησε έτσι μια αίσθηση, ένα... Τον τσάτισε. Ναι. Πείτε μου τώρα, αλήθεια, θα μπορούσε να το κάνει και με σαγιονάρες αυτό, όπως διαβάζω στο διαδίκτυο? Εγώ σας λέω ότι θα πηδήσει 8 μέτρα και εξυπόλυτος. Κύριε Παμάσκη, πολλές... Έχει φοβερά είσαι ικανότητες. Πόσο... Γι' αυτό την πρώτη μέρα έχω πει ότι είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Είναι ένα ξεχωριστό παιδί και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ναι. Πόσες ώρες δουλεύετε μαζί την ημέρα, αλήθεια? Τέσσερις. Και είναι σημαντικά όλα αυτά, διότι βρισκόμαστε και σε μια εποχή που τα νέα παιδιά θέλουν να έχουν κάποιο πρότυπο, και νομίζω ότι πολλές φορές τα έχουμε πει όλα αυτά, και ο Μίλτος συμβάλλει με τον τρόπο του και το ήθος του σε αυτό, στο να δημιουργούνται πρότυπα από το χώρο του αθλητισμού και τα νέα παιδιά να στρέφονται στο χώρο του αθλητισμού. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε για σε μένα, αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά απλώς κάθε χαρακτήρα και κάθε παιδί πρέπει να έχει κάποια στοιχεία. Ο Μίλτο είναι φοβερά υπάκουη στην εργασία που έχει επιλέξει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μου χαλάει την προπόνηση, θα την εκτελέσει με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό είναι κάθε μέρα. Άμα κοιτάξετε τώρα, μόνο το μήνα Φλεβάρι έχουμε 2, 8, 15, 19, 22. Mm-hmm. Αυτά είναι ταξίδια, ανά 3 μέρες, ανά 4 μέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι συνδεδεμένα με λεωφορεία, με αεροπλάνα, με περίμενε και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό το πράγμα πρέπει να προετοιμαστείς πρώτο και βασικότερο ψυχικά, mm-hmm. και αυτός το έχει με το παραπάνω. Και μετά είναι το τι φυσικές ικανότητες και κούραση μυϊκά, σωματικά. Οι άλλοι αθλητές πώς αντιμετώπισαν όλο αυτό το σκηνικό με τα παπούτσια και στη συνέχεια το 841? Πόσα μηνύματα έχει, δεν θα το πιστεύετε. Δηλαδή από αθλητές Philips, δηλαδή, που έχουν σταματήσει εδώ και 20 χρόνια. Μιλάμε, όλοι είναι στο πλευρό του, γιατί όλοι έχουν υποστεί από ένα τέτοιο πράγμα. Και για μένα είναι αδικία να μην μπορεί να πιστοποιηθεί ένα πράγμα που κάνει σε 100 και 200 μέτρα με αυτά τα παπούτσια και 400. Το είδαμε και στην Ολυμπιακούς Αγώνες, καινούριο μοντέλο που βγήκε και έτρεξε ο Ολχόμ πάρα πολύ καλά, και νομίζω με το παπούτσι. Το παπούτσι δεν κάνει το αθλητή, ο αθλητής κάνει το παπούτσι. Σωστά. Και τώρα που είπατε ότι είναι τσατισμένος, διαβάζω και δηλώσεις του: είμαι αηδιασμένος και προφανώς, λέει, είναι ok να χάσεις 3 αντι-doping τεστ, αλλά όχι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια, να έχει και η αιχμή. Ξέρετε, στην αντίδραση η αδικία σε πνίγει πολλές φορές. Mm-hmm. Μιλάμε γιατί το παπούτσι δεν είναι φτιαγμένο για να προσθέσει ένα πόντο στην επίδοση του αθλητή. Ναι. Δεν είναι φτιαγμένο. Μπορεί να είναι καινούρια τεχνολογία, είναι πιο ελαφριά, λίγο τέτοια. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη βουλικότητα, να το φορέσεις και να σε βουλεύει, να πιάνεις σαν ψηλό γάντι το έδαφο. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο πονηροί. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα ήταν το παπούτσι ή ο αθλητής, ότι θέλανε να πετάξουν εκτός τον Μίλτο? Όχι. Δεν μπαίνω σε τέτοια και δεν τα σενάρια. Πιστεύω. Δεν θέλω να τα πιστεύω και τέτοια σενάρια, γιατί αυτό χαλάει τελείως όλο το οικοδόμημα. Ναι. Αλλά πολλές φορές αυτές οι χοντρές χάρες που γίνονται, που δεν είναι ισότητα ποτέ στη ζωή. Ναι. Οι χοντρές χάρες. Αυτόν ενοχλεί. Γίνονται κάποιες. Παραβλέπουμε ορισμένες φορές κάποιοι για κάποιο λόγο. Αυτό αμέσως αντιδράνει οι αθλητές, τους ενοχλεί, γιατί εγώ είμαι τυπικός, είμαι αυτό που είμαι, και ο άλλος παίρνει λίγο το χάντι από την οργάνωση ή από το ψιλοϊστάμενος. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Και αμέσως ένας αθλητής που νιώθει αδικία, αμέσως το εκφράζει αυτό. Αυτό το «είμαι αηδιασμένος» παραμένει, ήταν τη στιγμή. Ήταν εκείνη τη στιγμή η αντίδραση. Εμένα μου είπε, άμα το ήθελε να το σταματήσω μετά το 32, μετά το 34, 37. Εγώ ήθελα να το σταματήσω, λέει, μέχρι να κάνω 40, λέει, δεν φεύγω, για να υποδείξει, γιατί είναι ισότητα αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι επιπλέον. Και μόλις έκανε 41, ναι, φεύγω. Και ότι δεν είναι να αποδείξει γιατί θέλω ότι... να το προφυλάζω, δεν είναι μόνο να βγάλουμε ένα αγώνα. Σωστά. Έχουμε τη Κυριακή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και όλα τα παιδιά προετοιμάζονται. Αυτό θα το περιμένω τώρα και θα ταξιδέψουμε. 3 ώρες με το λεωφορείο, μετά αεροπλάνο, μετά πότε θα ξεκουραστεί. Δεν τα τσικνήσει σήμερα. Το μυαλό του είναι στην Κωνσταντινούπολη.
Είδατε. Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είδατε. Δεν είναι, ξέρετε, εμείς στο μυαλό μας το έχουμε, λέμε σήμερα Τσικνοπέμπτη, πού θα πάμε, πού θα πιούμε. Για μας δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Και είναι αυτό που είπατε, ότι ήθελε το 841 για να αποδείξει... Γι' αυτό είναι ερωτευμένος. Ταξίδεψε την ημέρα του Άγιου Βαλεντίνου, να το πω και έτσι. Α, είναι και ερωτευμένος. Προλαβαίνει να είναι... Λέω. Προλαβαίνει να είναι ερωτευμένος, λοιπόν. Προλαβαίνει. Όλοι δεν είμαστε λίγο πολύ σε κάτι... Έτσι είναι, όπως το λέτε. Πάντως απέδειξε ότι... Ότι δεν είναι το παπούτσι ο αθλητής που κάνει το παπούτσι τελικά. Αυτό. Γι' αυτό εγώ το παίρνω με χαλαρό χέρι. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και θερμά ευχαριστώ και για την συνέντευξη αυτή, κύριε Πομάσκη. Πάντα επιτυχίες και σε εσάς και στον Μίλτο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Yeah.